3,3 εκατομμύρια ευρώ επιδίκασε υπέρ της ΔΕΙΑ Κομωτινή στο Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών κατά την εκδίκαση αγωγής της επιχείρησης κατά της Εκτενεπόλ. Η υπόθεση αφορούσε έργα ίδρυυσης αποχέτευσης που πραγματοποιήθηκαν στην Κομωτινή την περίοδο 2000-2006, τα οποία όμως ποτέ δεν ολοκληρώθηκαν. Την προηγούμενη εβδομάδα εκδόθηκε η απόφαση, την οποία αναμέναμε, της αγωγής που είχαμε καταθέσει τότε και μας κάνει εν μέρη. Μας δικαιώνει εν μέρη για ένα ποσό της τάξης των 3.300.000 ευρώ. Μιλάμε για μια ιστορική απόφαση, για μια ιστορική νίκη, για μια πρώτη μεγάλη δικαστική νίκη της επιχείρησης έναντι ενός δημόσιου φορέα και έναντι όλων αυτών που όλα αυτά τα χρόνια την περιτριγύριζαν και καταφέρουμε να αλλάξουμε την ροή των γεγονότων και από μια επιχείρηση όπου βαλόταν πανταχώθεν, πλέον να την μετατρέψουμε σε μια επιχείρηση όπου ασκεί τα δικαιώματά της και δεν αφήνει τίποτα να πέσει κάτω και το παραμικρό το κάνει και το αξιοποιεί. Σύμφωνα με τον πρόεδρο, η ΔΕΙΑΚ θα ασκήσει έφεση επί της απόφασης, εμένοντας την αρχική της αξίωση, η οποία ξεπερνά τα 7 εκατομμύρια ευρώ. Η εκδίκαση της υπόθεσης έλαβε χώρα τον περασμένο Ιανουάριο στα δικαστήρια της Ευελπίδων στην Αθήνα και η απόφαση εκδόθηκε τον προηγούμενο μήνα. Ήταν κάτι το οποίο αποτέλεσε πόνιμα πολλών ετών, η πραγμάτωση μιας σωματικής φιλοδοξίας του Προέδρου της ΔΕΙΑΚ και η επιδίωξη και το γεγονός ότι πίστεψα πραγματικά στη φιλοδοξία του αυτή και το γεγονός ότι είχε απόλυτα δίκιο. Ταυτόχρονα, η διοίκηση της ΔΕΙΑΚ θα εξετάσει και τη δυνατότητα κατασχέσεων περιουσιακών στοιχείων της Εκτενεπόλ. Είναι μια πρώτη νίκη, όπως είπε ο Πρόεδρος και η κυρία Λιμνίου. Έχουμε δρόμο μπροστά μας, εκκρεμεί η δεύτερη αγωγή που περιμένουμε την απόφαση κατά της Εκτενεπόλ, για την οποία νομίζουμε ότι η εκδίκαση τη θεωρούμε και πιο ευδόκιμη, γιατί εκεί υπάρχει σύμβαση, υπάρχει οφειλή του χρέους από, η παραδοχή οφειλής του χρέους από πλευράς της Εκτενεπόλ, οπότε όλο το πακέτο έτσι όπως μαζεύεται και οικονομικά αποτελεί μια καλή παρακαταθήκη για την επιχείρησή μας στη συγκεκριμένη οικονομική συγκυρία που διανύουμε και την οποία ελπίζουμε να ξεπεράσουμε για να βγούμε μπροστά έτσι όπως δικαιούται και οφείλει η επιχείρηση αυτή. Συγχρόνως, η ΔΕΙΑΚ τελεί έναν αναμονή και άλλης δικαστικής απόφασης δεύτερου βαθμού και άρα τελεσίδικης που αφορά υπόθεση μετατόπισης αγωγού με άμεση εκτέλεση επιδίκασης ποσού 1,5 εκατομμυρίου ευρώ. Περιμένουμε και την και δεύτερη απόφαση για ένα έργο της μετατόπισης ενός αγωγού που έχουμε κάνει, όπου ήταν προϋπολογισμού 900.000 και μαζί με το στόχος έχει ξεπεράσει το 1.200 και 1.300. Αν αυτά όλα τα μαζέψετε, πλησιάζουμε τα 5 εκατομμύρια, τα οποία θα είναι τα μεν δεύτερα, το 1,5 εκατομμύριο περίπου, επειδή είναι από έφεση, από ό,τι θυμάμαι, η αγωγή, άμεσα διαθέσουμε εκτελεστό, να το πω κάπως έτσι, και το δικαίωμά μας για 3,5 εκατομμύρια τουλάχιστον, σε ό,τι αφορά με την αγωγή, την οποία σήμερα σας, την απόφαση αγωγής, την οποία σήμερα σας ανακοινώνουμε.